Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πραγματοποιήσει μια σύνδεση από την πόλη Λβιβ της Δυτικής Ουκρανίας και συγκεκριμένα η κυρία Ναταλία Κολαντά μας είχε βοηθήσει προκειμένου να μεταφέρουμε το κλίμα και ξεχωριστές τραγικές εικόνες από τον τερματικό σταθμό του τρένου. Ξεκινούσε το τρένο από το Κίεβο, κατευθυνόταν στο Λβιβ και εκεί βέβαια κατευθυνόντουσαν και άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούσαν να περάσουν τα σύνορα και να κατευθυνθούν σε γειτονικές χώρες από την Ουκρανία για να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τον θάνατο βέβαια και την τραγωδία. Πάμε στην κυρία Ναταλία Κολαντά, κάτοικος Λβιβ, να την ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Την καλησπέρα μας από Ελλάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Βρίσκομαι τώρα στην Λβιβ, στην πόλη που εδώ πέρα τρέχουν άνθρωποι από το πόλεμο. Συγκεκριμένα τώρα βρίσκομαστε σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι έρχονται για την ανθρωπική βοήθεια. Λίγο, άμα μπορείτε να βλέπετε, είμαι έξω από αυτό το κτίριο που πρέπει για την βοήθεια. Ναι. Εδώ πέρα κοντά στο σταθμό του τρένου που είχαμε συνδεθεί την περασμένη φορά ή απέχει αρκετά? Είναι κοντά στον τερματικό σταθμό του τρένου από εκεί που είχαμε συνδεθεί την τελευταία φορά? Είναι με το κίνητο 10 λεπτά από εκεί. Σχετικά κοντά. Είναι ένα από το κέντρο. Στην Λβίβ υπάρχουν πολλά τέτοια κέντρα. Απλά αυτή είναι μια από τις πολλές, επειδή μέσα είναι πολλούς ανθρώπους και για λόγω ασφαλείας δεν μπορώ να μπαίνω εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, οπότε στέκομαι εδώ, αλλά εδώ πέρα μαζί μου είναι μια κυρία που ήρθε από το Κίεβο και ξέρετε μου είπε πολλές ιστορίες που είναι πολύ, πολύ δύσκολες. Οπότε, για να μας πει, Ναταλία, να μας πει λίγο τι βίωσε, αν έχασε δικούς ανθρώπους. Ναι, είναι... Можете нам рассказать, вы из Киева, рассказать, что там, как там, расскажите, что случилось. До 24 февраля 2022 года мы были успешной и процветающей страной. Okay, Мэкри... 28 μέχρι 28 μέχρι 24 του Φεβρουαρίου. Ήμασταν πολύ πετυχημένοι. Ναι, ήμασταν πάρα πολύ επιτυχημένοι σαν χώρα και σαν οι άνθρωποι σε αυτή την χώρα. Мы занимались каждой своим делом. Мы работали, покупали дома, покупали квартиры, строили цели, ездили в отпуск, отдыхали, помогали нуждающимся, помогали людям, которые с инвалидностью. Εμείς μέχρι εκείνη τη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος, εμείς αγοράζαμε σπίτια, κάναμε το business μας, τους ανθρώπους και ειδικά αυτή την κυρία βοηθούσε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Но 24 февраля 2022 года жизнь всех украинцев изменилась. Пришел Путин и в один день забрал у нас все: дома, работы, жизни. Αλλά στις 24 του Φεβρουαρίου στη χώρα μας ήρθε ο Πούτιν και πήρε τα πάντα, τα σπίτια μας, τις δουλειές μας, τη ζωή μας και τώρα είμαστε χωρίς τίποτα. Κυρία Ναταλία, δεν ξέρω, να τη ρωτήσουμε λίγο σε ποια περιοχή στο κέντρο του Κιέβου έμενε και αν βίωσε κάποια απειλή κατά τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι να φτάσει στην πόλη στη συγκεκριμένη Λβιβ της Δυτικής Ουκρανίας. Αν κινδύνευσε η ζωή της. Где вы проживали в Киеве и как вы добирались в Киев сюда, то есть что вы пережили? В Киеве первые четверо суток у меня дети жили в погребе. Они не ели и не пили. Τις πρώτες 4 ημέρες του πολέμου, τα παιδιά μου έμειναν κάτω από το σπίτι μας και δεν έφαγαν και δεν ήπιαν τίποτα. Εκεί κρυβότανε κάτω από το σπίτι. После 4 дней были переговоры, и нам дали 2 часа эвакуироваться с Киева на собственном автомобиле. Και μετά αυτές τις 4 μέρες είχαν 2 ώρες ησυχίας, ηρεμίας και τους δίνανε τους ανθρώπους χρόνο να τρέξουν από το Κίεβο. Ехали по Киеву, мы видели трупы, обгоревшие трупы, женщин, детей, расстрелявшие автобусы, горевшие машины, рушенные дома. Και όταν με το αυτοκίνητο περνούσαν με τους δρόμους του Κίεβου, εμείς με τα μάτια μας είδαμε ανθρώπους της πόλης που ήταν σκοτισμένοι και ήταν εκεί πέρα στους δρόμους. Ήταν γυναίκες, παιδιά, ήταν σκοτωμένοι και ήταν εκεί πέρα. Это есть подтверждение мой телефон. Здесь есть все видео и фото мои лично. Στο τηλέφωνο μου έχω όλες τις υποδείξεις. Έχω κάνει φωτογραφίες όλο αυτό που είδα, καθώς και βίντεο αυτό όταν εμείς πηγαίναμε μέσα στο Κίεβο. Είναι συγκλονιστικό, Ναταλία, να τη ρωτήσουμε λίγο που έχει σκοπό να πάει. Επιθυμεί να φύγει εκτός Ουκρανίας, να παραμείνει στην πόλη εκεί στα δυτικά. Сейчас какие у вас планы? Вы хотите, куда хотите поехать? Что вы дальше будете делать? Какие ваши планы? Сейчас я хочу, чтобы весь народ всего мира восстал и остановил Путина. Закройте небо над Украиной. Следующими будете вы. А куда поехать хотите? Я хочу остаться дома. Εγώ θέλω να μείνω εδώ πέρα. Δεν πάω πουθενά τώρα. Εδώ στο Λβιβ θα σταθώ. Επειδή περιμένουμε όλον τον κόσμο και όλοι τις ηγέτες πολιτικές να βοηθήσουν τον ουρανό να κλείσουν για τους βομβαρδισμούς. Αυτό περιμένει παραμένει εδώ. Μάλιστα. Ναταλία, τι να πούμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπομονή και κουράγιο και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη.